Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, η χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που από ό,τι φαίνεται έχει ως αποτέλεσμα μια συμφωνία κυρίων, δεν ξέρω πόσο κύριοι βέβαια θα σταθούν ιδιαίτερα οι φίλοι μας οι Τουρκοί, οι γειτονές μας, λοιπόν, για το επόμενο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η χρονιά. Γιατί αυτό καταλαβαίνω από, τα όσα διαραίονται, ότι δηλαδή υπήρξε μια συμφωνία να μην υπάρξουν προκλήσεις από καμία πλευρά μέσα στο 2021. Για να δούμε πώς αναλύει τη χθεσινή συνάντηση και το τι κατά την άποψή του μπορεί να προκαλέσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ο καλός μου συνάδελφος, ο Παντελής ο Σαββίδης. Καλημέρα Παντελή, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα Βασίλη, και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεις να πω την άποψή μου. Να είσαι καλά. Να πιαστώ λίγο από αυτό που το ερώτημα, έτσι, την εισαγωγή σου. Προκλήσεις, αν τα δούμε, όσο πιο ψύχραμα γίνουν τα πράγματα, κάνει η Τουρκία όταν αμφισβητεί διεθνές δικαίωμα, δικαίωμα δηλαδή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της Ελλάδας. Δηλαδή το να επιχειρήσει η Ελλάδα να ασκήσει τα δικαιώματά της, είτε αφορούν στην υφαλοκρηπίδα, είτε στην ΑΟΣ, είτε ακόμη και στα χωρικά ύδατα, δεν είναι πρόκληση προς την Τουρκία. Οι προκλήσεις είναι η προσπάθεια της Τουρκίας ή οποιοδήποτε άλλου να αστερήσουν μια χώρα, και στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ελλάδα, να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Για να είμαστε έτσι λίγο πιο πραγματικοί. Τώρα, για τη συνάντηση. Καταρχάς, όταν γίνονται συναντήσεις σε τόσο κλειστό επίπεδο, πρέπει πάντα να είμαστε επιφυλακτικοί. Δηλαδή, δεν ξέρει κανείς τι συζητήθηκε πέρα από αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα. Αυτό που βγαίνει στη δημοσιότητα ήταν το απολύτως αναμενόμενο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς αυτό το είχαν αποφασίσει και πριν συναντηθούν. Ποιος είναι ο συμβολισμός τώρα της συνάντησης? Ο συμβολισμός της συνάντησης έχει και ένα όφελος από αυτή τη συνάντηση η ελληνική πλευρά, διότι περιμένει πολλά το καλοκαίρι από τον τουρισμό, και μια αναταραχή θα περιόριζε αυτό που περιμένει. Επίσης δεν θέλει να καταπονείται και στρατιωτικά και οικονομικά, αντιμετωπίζοντας όπως την αντιμετωπίζει την Τουρκία. Αυτό είναι το ελληνικό όφελος. Το τουρκικό όφελος είναι σαφές, και όταν αυτό ικανοποιηθεί θα πρέπει να περιμένουμε πάλι πρόκλησης από την Τουρκία. Και ποιο είναι? Είναι η εικόνα που θέλει να δώσει και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι μια συνενετική ήπια δύναμη, άρα μην μας επιβάλλεται ούτε κυρώσεις, και μέσα στο γενικότερο το μήνυμα προς τη ΣΥΠΑ, ανασχεδιασμός της περιοχής περιλάβεται και εμάς. Είμαστε σε ένα κρίσιμο, για την Τουρκία λέω το εμάς, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο όπου η Αμερική επανασχεδιάζει την πολιτική της και σε σχέση με την Ευρώπη και σε σχέση με το ΝΑΤΟ και σε σχέση με την περιοχή μας, και η συμπεριφορά της Τουρκίας θα προσδιορίσει τη θέση που θα έχει, η συνεχιζόμενη συμπεριφορά της Τουρκίας, τη θέση που θα έχει μέσα σε αυτό το δυτικό σχεδιασμό. Αυτό το έχει υπόψη της Τουρκία, η οποία θέλει να κάνει τα ανοίγματά της προς τη Ρωσία, θέλει να διαμορφώσει έναν εξαιρετισμό, όπως λέγεται, δηλαδή αφήστε μας να έχουμε περισσότερα όρια ανάπτυξης δικής μας και ανεξάρτητης πολιτικής, αλλά θέλουν να είμαστε και μέσα στο ΝΑΤΟ και να έχουμε σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα εκμεταλλεύεται δηλαδή όλα. Αυτό επεδίωξε, αυτό το χαρτί της το έχει δώσει η ελληνική πλευρά. Ίσως δεν θα μπορούσε κατά ορισμένους να κάνει διαφορετικά, διότι αυτή η ειρηνική περίοδος της συμφέρει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πολύ το πλαίσιο, και αν θες να κάνω και ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί γίνανε συναντήσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στο πλαίσιο της G7, γενικά επανασχεδιάζεται η πολιτική των δυνάμεων και ως προς το ποιος είναι η πρόκληση και ο αντίπαλος για το ΝΑΤΟ, αλλά και στο G7 ή γενικότερα αργότερα και στο G20, ποιες θα είναι οι νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα από την πανδημία και τις νέες τεχνολογίες μέχρι το διάστημα. Ο νέος ρόλος των ΗΠΑ σε αυτόν τον επανασχεδιασμό, ειδικά όσον αφορά τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια, ποιος κατά την άποψή σου είναι, τι θέλουν οι ΗΠΑ με τον Biden στο τιμόνι και τι διαφορετικό θα δούμε σε σχέση με την πολιτική Τραμπ? Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό που βλέπω είναι ότι σε σχέση με τον Biden και αυτά που συμβαίνουν ήδη συντελούνται, είναι η αμφισβήτηση και ακόμη και μιας οικονομικής πολιτικής από την εποχή που διαμορφώθηκε Reagan Thatcher, αυτού του νεοφιλελευθερισμού. Είδαν δηλαδή ότι αυτή η οικονομική πολιτική, αυτό το δόγμα οδήγησε σε μεγάλες ανισότητες και σε αδιέξοδα οικονομικά, και αυτό αρχίζει και επαναθεωρείται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό,
διότι θα έχει επιπτώσεις οικονομικές στον καθημερινό άνθρωπο. Αφισβητείται δηλαδή η μέχρι τώρα πολιτική της λιτότητας και όλων αυτών που υπέστησαν οι λαοί και είχαν τις συνέπειες τους. Να δούμε πού θα το πάνε όμως. Να δούμε ποια θα είναι η νέα πολιτική που θα διαμορφωθεί. Το δεύτερο είναι ότι θέλει η Αμερική, ουσιαστικά αυτό διακυβεύεται, εάν θα μπορέσει η Αμερική, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, θα δούμε, να είναι πάλι η πρώτη ηγεμονεύουσα δύναμη στον κόσμο. Έχει απέναντί της, όπως το προσδιορίζει αυτή η προκλήση της Ρωσίας και της Κίνας, κατά τη δική μου εκτίμηση η Ρωσία δεν είναι σοβαρή πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τους μάχους τους όπως τους επαναδιαμορφώνουν. Είναι κυρίως η Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν προβάλλει τον εαυτό της ως μεγάλη δύναμη. Δεν μιλάει για μεγάλη δύναμη. Δεν θέλει δηλαδή να προκαλέσει. Αλλά η Αμερική ίδια αντιλαμβάνεται ότι η δυναμική εξέλιξη της Κίνας θα σταθεί απέναντί της και στην οικονομία και στην τεχνολογία και στις στρατιωτικές δυνατότητες. Και προετοιμάζεται από τώρα. Προετοιμάζεται από τώρα διαμορφώνοντας ακόμα και την έννοια της Δύσης. Ποια είναι σήμερα η Δύση της οποίας θέλουν να ηγηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και αυτό επαναπροσδιορίζεται. Διαβρύνεται, στενεύει. Το ζήτημα είναι αν αυτή η Δύση, η παραδοσιακή ή η νέα, θέλει να συρθεί πίσω από την Αμερική σε αυτή τη συνεπιδίωξη. Δηλαδή του να καταστεί απολύτως μόνη υπερδύναμη. Διότι ήδη οι δυτικές δυνάμεις έχουν διαμορφώσει σχέσεις και με την Κίνα και με τη Ρωσία, κυρίως αυτή την περίοδο που κυβέρνησε ο Τραμπ, και είχαν υποστεί μια πίεση και οι ίδιες, είχαν υποστεί μια μείωση και της ύπαρξής τους και του ρόλου τους από τον Τραμπ. Αυτά είναι γνωστά. Αυτό είναι γενικότερα το πλαίσιο. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή, δεν είναι δεδομένη μια επανασυσπήρωση όπως την ξέραμε στο παρελθόν. Θα υπάρξουν και αντιρρήσεις, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθεί ο κοινός τόπος. Τώρα, για τα Βαλκάνια, είναι ένα, για την Αμερική, ένα μικρό υποσύνολο, το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το ελέγχει. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο τη Σερβία, όπου η Ρωσία έχει μια παρουσία και προσπαθεί να κάνει παιχνίδι, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται η πρωτοκαθεδρία της Αμερικής στα Βαλκάνια. Ναι, κάτι ακόμα να σε ρωτήσω, Παντελή. Δεν ξέρω πώς αισθάνθηκες βλέποντας το γύρο και τον αγώνα της Αυστρίας με τα Σκόπια και με το πώς εμφανίστηκαν οι παίκτες των Σκοπίων ή της Βόρειας Μακεδονίας. Κανονικά πρέπει να τη λέμε Βόρεια Μακεδονία σύμφωνα με την συμφωνία, αλλά σε αυτό το σημείο μόνο όταν τα ελληνικά μηντιακά μέσα εμφανίζονται τυπικά, τα μέσα της διπλανής χώρας, της γειτονικής χώρας, μόνο ως Μακεδονία εμφανίζονται. Έτσι το μετέδωσε τον αγώνα και η κρατική τηλεόραση των Σκοπίων. Και δεν ξέρω πώς αισθάνθηκες βλέποντας ότι μία συμφωνία για την οποία κάποιοι είχαν εκφράσει πολλές επιφυλάξεις, μεταξύ των οποίων και εσύ, και είχαν πει ότι είναι θέμα χρόνου το Βόρεια Μακεδονία να γίνει σκέτο Μακεδονία, τελικά επιβεβαιώνεται αυτό, έστω και σε έναν ποδοσφαιρικό θεσμό όπως είναι το Euro. Δεν είναι ότι η Βόρεια Μακεδονία με τον χρόνο έγινε σκέτο Μακεδονία. Αυτό που φοβάμαι ότι οι ισχυρισμοί των Σκοπίων και τη UEFA, η οποία σήμερα ουσιαστικά τους δικαιώνει. Τώρα αυτά που λέμε οι δικοί μας, τα δικά μας μέσα, ότι πετάει την μπάλα στην κερκίδα, η UEFA καθόλου δεν πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Η UEFA λέει ότι εμείς μιλάμε μαζί τους ως κράτος με τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Αλλά για το θέμα το επιμάχο, στην απάντησή της αν πρόσεξες, επικαλείται αυτό που επικαλέστηκε και ο Σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή το άρθρο 1, παράγραφος 3 ε. Σου διαβάζω, είναι πολύ σύντομο, τι λέει αυτό το άρθρο. Λέει το εξής: η κωδική χώρας για τις πινακίδες αυτοκινήτων του δεύτερου μέρους, το δεύτερο μέρος είναι τα Σκόπια, θα είναι NMI, δηλαδή North Macedonia, ή NMIK. Για όλους τους άλλους σκοπούς, αυτό δηλαδή για τις πινακίδες αυτοκινήτων, το λέει ρητά. Για όλους τους άλλους σκοπούς, κωδική χώρας παραμένουν η MK, δηλαδή Μακεδόνια. Άρα όπως είναι θέμα συμφωνίας. Επισήμως αποδόθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. Αυτό επικαλέστηκε ο Σκοπιανός Υπουργός, αυτό επικαλείται και η... Δηλαδή πήγαμε εμείς, πήγε δηλαδή ο κύριος Κοντζιάς και ο κύριος Τσίπρας, υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Και τώρα έρχονται, ενώ ρητά
λέει αυτά τα πράγματα η συμφωνία, μια κάκιστη συμφωνία. Και αν θέλει, δεν είναι κάκιστη για αυτό την υποπαράγραφο. Κάτι κάκιστη είναι διότι ουσιαστικά αναγνωρίζει μακεδονική εθνότητα, μακεδονική γλώσσα. Εκεί χάσαμε το παιχνίδι. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Αλλά δεν μπορεί να ξεσηκώνουμε τον κόσμο και να το φανατίζουμε όταν πηγαμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή η κυβέρνησή μας τότε, ο Τσίπρας, ο Κοτζιάς και ο ΣΥΡΙΖΑ που τους στήριζε, όποιος τους στήραξε, οι βουλευτές τους ή οι οπαδοί τους, έγραψαν αυτή τη συμφωνία και τώρα λέμε τι. Λέμε τι, βγάλετε τα επειδή, γιατί, επειδή έτσι θέλουμε. Και σου λέει ο άλλος, ωραία κύριε, συμφωνήσαμε. Και συμφωνήσαμε και συμφωνία λέει αυτό. Πες με εσύ, είσαι και δικηγόρος. Σου διάβασα την παράγραφο που επικαλούνται. Ποια είναι η απάντηση? Δεν ξέρω. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι μπορεί, ας το πούμε, σε μια συμφωνία, αυτό που επικαλούνται, ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Σκοπίων δεν επιχορηγείται από το δημόσιο, άρα δεν είναι φορέας που εποπτεύεται από το δημόσιο, άρα ισχύει αυτό στο οποίο ανέφερες, εμπίπτει σε αυτή την παράγραφο στην οποία αναφέρθηκες πριν, ότι αυτό δεν έχει νόημα όταν παραδείγματος χάρη υπάρχει ισχύ του νόμου και η ισχύ του νόμου λέει ότι είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν ξέρω, είναι πάλι, προσπαθώ να βρω ένα θέμα ερμηνείας. Εγώ διάβασα, Βασίλη, προσεκτικά, πολύ προσεκτικά, και την δήλωση που είχε κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος δεν θα έκανε δήλωση αν δεν την είχε εγκρίνει η νομική του υπηρεσία, αν πάση περιπτώσει δεν ήταν πλήρως κατοχυρωμένος. Αυτή η δήλωση του κυρίου Δένδια, την οποία σε παρακαλώ να την ξαναδείς άμα θες να το θίξεις πάλι το ζήτημα, ουσιαστικά έλεγε, για να μην την επαναφέρουμε έτσι στη διατύπωσή της η διπλωματική, έλεγε κοιτάξτε, μπορεί σε αυτό που επικαλείστε να έχετε δίκιο, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί αυτό που κάνετε. Αυτό δεν είναι τώρα επιχείρημα. Αυτό είναι σαν να τους λες, εντάξει παιδιά, εντάξει, έτσι λέει η συμφωνία, αλλά εν πάση περιπτώσει, καταλάβετε και εμάς που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και βγάλτε το. Γιατί και εγώ είμαι σε δύσκολη θέση. Εν πάση περιπτώσει, εκεί που θέλω να καταλήξω, αυτή είναι η θέση η δική μου, από όσα μπορώ να καταλάβω. Γιατί ξέρεις ότι εγώ είμαι κατά της πολιτικής τους πριν εμφανιστεί το μακεδονικό, διότι προέρχομαι και από μια περιοχή που εβίωσα και στα παιδικά μου χρόνια το τι λένε, εν πάση περιπτώσει, και ποια είναι τα στερεότυπα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και κυρίως ήμουν και κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά άλλο αυτό, και άλλο τώρα να οτιδήποτε γίνεται, αφού υπάρχει ένα πλαίσιο συμφωνίας, υποτίθεται αυτό θα υλοποιηθεί. Αν εμείς πήγαμε και το υπογράψαμε, και κακώς το υπογράψαμε, και αυτό θέλω να επισημάνω, να προσέχουμε τι υπογράφουμε κάθε φορά. Τα ίδια είχα γίνει και με τη συμφωνία και με τους Τούρκους και τη συμφωνία της Μαδρίτης. Πήγαμε εκεί, συμφωνήσαμε σε ζωτικούς χώρους και διάφορα τέτοια με την Τουρκία, και τώρα όταν μιλάει η Τουρκία για ζωτικούς χώρους, εξεγυρώμαστε. Μα οι κυβερνήσεις μας τα κάνουν. Εμείς τον εαυτό μας να προσέξουμε, τις κυβερνήσεις μας, τους πολιτικούς μας, να ξέρουμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στις εκλογές και να ψηφίσουμε τι ψηφίζουμε. Αυτά, να απαιτούμε αυτά που μας λένε να τα εφαρμόζουν. Εάν δεν το κάνουμε τώρα, τι να πούμε. Σου επικαλείται ο άλλος ότι υπέγραψε αυτή τη συμφωνία μαζί μου. Τέλος πάντων. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι και διεθνολόγος, δεν είμαι και νομικός. Μέχρι εδώ μπορώ να κάνω το σχόλιο μου για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι φοβάμαι όμως ότι το αποτέλεσμα που βιώνουμε, αυτό που βλέπουμε, είναι αποτέλεσμα μιας κάκιστης συμφωνίας. Θα είχα πολλές επιφυλάξεις για την προσέγγιση μου, διότι όπως σου είπα δεν είμαι νομικός, αν δεν επικαλείται το ίδιο και η UEFA. Αυτό επικαλείται και η UEFA. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου, για την ανάλυση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση αυτών των δύο σοβαρών θεμάτων. Καλή σου μέρα. Ήταν ο Παντελής Σαββίδης, συνάδελφος δημοσιογράφος.